Είδαμε τον Πρωθυπουργό χθες στην περιφέρεια του κ. Χριστοδουλάκη, στην Ανατολική Αττική, να περιοδεύει στην ουσία. Παρόλα αυτά, για τρίτη, τέταρτη φορά, θεώρησε ότι κλείνει το σενάριο των εκλογών. Ωστόσο, βλέπουμε και την πολιτική αντιπαράθεση είναι καθαρά σε προεκλογικό κλίμα. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι πάντοτε όπως το κάθε κόμμα θέλει να χαράξει τη δική του στρατηγική, είτε η κυβέρνηση προβάλλοντας το κυβερνητικό έργο, είτε η αντιπολίτευση προβάλλοντας τις αντιρρήσεις της και την εναλλακτική η οποία θέλει να προβάλλει. Η κυβέρνηση συνεχίζει όμως να αντιμετωπίζει τα προβλήματα, γιατί υπάρχουν ουσιαστικά και μεγάλα προβλήματα, τα οποία ξεκινάνε από την διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ακρίβεια που αρχικά αυτή επέφερε και τη μεγάλη αλλαγή που ο πόλεμος έφερε στο ενεργειακό τοπίο και την αύξηση των τιμών. Οπότε η κυβέρνηση συνεχίζει και το μεταρρυθμιστικό της έργο, συνεχίζει και τη στήριξη των πολιτών, συνεχίζει τη μείωση της ανεργίας και όλα όσα έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια για να δημιουργήσουμε έτσι την ανάπτυξη, η οποία ξεπερνάει τις εκτιμήσεις των περισσότερων, αν όχι όλων, των διεθνών οίκων. Και η ακρίβεια επίσης. Θα το δούμε όμως στην πορεία το θέμα. Κύριε Σκουλέτη, εσείς έχετε πιστεί ότι δεν θα πάμε σε εκλογές? Όχι. Γιατί? Σας το λέω ξεκάθαρα. Ναι, γιατί όμως? Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα κάνει μπρος-πίσω συνέχεια και θα κοιτάζει την ώρα που θα θεωρήσει εκείνη ότι είναι πιο κατάλληλη για να κάνει τις εκλογές. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με έναν ακραίο τακτικισμό που υπάρχει αυτή η διάσταση. Έχει να κάνει κυρίως διότι έχουν ξεφύγει τα προβλήματα. Και η παραμονή της στην διακυβέρνηση της χώρας σωρεύει προβλήματα. Τόσο σε σχέση με τα ζητήματα της ακρίβειας, όπου εξ αρχής δεν ακολούθησε τη σωστή στρατηγική, δεν μπόρεσε να αναχαιτήσει αυτό το κύμα της ακρίβειας, που ναι μεν οφείλεται και στο διεθνή παράγοντα, αλλά η πολιτική της λειτουργεί ως υπερμεγενθητής, ως επιταχυντής των προβλημάτων αυτών, είτε αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, είτε αφορά... επιδόματα. Τα επιδόματα, ξέρετε τι κάνουν, δεν παρεμβαίνουν στον πυρήνα της ακρίβειας. Να σας πω τρία πράγματα που θα μπορούσε να είχε κάνει. Ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, άρα δηλαδή να προλάβει τις αυξημένες τιμές των καυσίμων πριν αυτές δηλητηριάσουν, να το πω έτσι, το εμπόριο και την παραγωγή. Μειωμένος ΦΠΑ σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Τα μακαρονάκια, κύριε Θεοχάρη, έχουν ανέβει πάνω από 40% στο σούπερ μάρκετ τους τελευταίους μήνες. Τα απλά μακαρόνια. Έχει υπολογίσει όλα αυτά τα μέτρα. Χθες άρα, λοιπόν, την κυρία Ξενογιακοπούλου να χαρίσουμε την ευθύνη. Άρα λοιπόν, δηλαδή, και βέβαια, θα το πείτε αμέσως μετά. Και βέβαια στα θέματα της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκεί άφησε ανέγκυκτο αυτόν τον απαράδεκτο κερδοσκοπικό μηχανισμό και έρχεται εκ των υστέρων με τις επιδοτήσεις. 3,5 δις υπερέσοδα από το ΦΠΑ. Τον ΦΠΑ της ακρίβειας έχει η κυβέρνηση, απαντώντας στον κύριο Θεοχάρη. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει κυβέρνηση, γιατί όλα για τα θέματα όλα θα βρεθούν τα χρήματα. Λοιπόν, κύριε Χριστοδουλάκη, είδαμε τον Πρωθυπουργό χθες στην Ανατολική Αττική. Περιόδευσε στην περιφέρεια, όταν ανακοινωθεί, φαντάζομαι, θέλετε να είστε υποψήφιος βουλευτής. Διάβασα μάλιστα και μία ανάρτηση σας, όπου ασκείτε κριτική στον Πρωθυπουργό για αυτά που είπε από εκεί. Εσείς έχετε πιστεί ότι δεν θα γίνουν εκλογές τον Σεπτέμβρη? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το βασικό ζήτημα είναι ότι παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό έναν πρωθυπουργό μέσα σε μια πολύ μεγάλη αγωνία να απεγκλωβιστεί από το προεκλογικό κλίμα που ο ίδιος έχει στήσει. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς φαίνεται πως είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος, οποιοδήποτε, να φέρει πίσω τους υπουργούς από τις εκλογικές τους περιφέρειες. Είδαμε λοιπόν, όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Κοκορινάκη, ένα σοου χθες, μάλιστα σε ένα εντελώς ασφαλές και στεγανοποιημένο περιβάλλον, στο οποίο ουσιαστικά ο πρωθυπουργός έφτασε μετά από 3 χρόνια δικής του διακυβέρνησης να μας πει ότι η Ανατολική Αττική στερείται από ένα master plan. Και ίσως να ήθελε να μας πει κιόλας ότι αν κάποια στιγμή είχε την ευκαιρία να εκλεγεί πρωθυπουργός αυτής της χώρας, να ξεκινούσε να το σχεδιάσει. Φαίνεται πως ζούμε τις τελευταίες στιγμές της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που έφτασε στο σημείο τελικά να αντιπολιτεύεται και τον ίδιο του τον εαυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είδαμε καμία ουσία για μια περιοχή που έχει πραγματικά προβλήματα, σαν να μην ήξερε πού βρίσκεται, σε κρίσιμα θέματα υποδομών, σε θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας, όπως είναι το νοσοκομείο της Ανατολικής Αττικής, και σε μια σειρά από θέματα. Και το ζητούμενο είναι ότι, για τη μεγάλη εικόνα, γιατί αυτό είναι που έχει και μια πολύ μεγάλη αξία επίσης, ότι ό,τι μικροδιαχείριση για να κάνουν με το χρόνο των εκλογών, η ώρα του ταμείου δεν αλλάζει. Ρωτήστε τους επιχειρηματίες που πήραν τα χαρτιά από τις επιστρεπτές προκαταβολές, τις νοικοκυρίες που πάνε στο σούπερ μάρκετ και βλέπουν 30% πάνω τα βασικά αγαθά, τους απλούς πολίτες που παίρνουν τους λογαριασμούς του ρεύματος στα χέρια τους. Ο ελληνικός λαός λοιπόν
δεν ζει στο μάτριξ της κυβερνητικής προπαγάνδας και της ωραιοποίησης. Η πραγματικότητα δεν καμουφλάρεται. Εκλογές, θέλετε να πάμε σε εκλογές. Είναι σαφές, κυρία Στυλιανού, ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική επανεκκίνηση και το λέμε με σαφήνεια. Και όλη αυτή η εικόνα αποτυπώνεται, αν θέλετε, σε ένα στιγμιότυπο που το είδαμε χθες, στην αγανάκτηση του καταστηματάρχη στο λιμάνι της Ραφίνας, που ο Πρωθυπουργός προσπαθούσε να τον πείσει ότι αφού το ρεύμα αυξήθηκε από τα 800 στα 900 ευρώ, και καλά του είναι. Όταν λοιπόν ξεχυλίζει η ανεπάρκεια στη διαχείριση των προβλημάτων, δεν μπορεί να ξεχυλίζει και η αλαζονία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κύριε Θοφάρη, ακούσατε και από τον κύριο Σκουρλέτη και από τον κύριο Χριστοδουλάκη μια σειρά από θέματα. Τι απαντάτε? Το πρώτο που απαντάω είναι ότι το μόνο που δεν κατανοούν, φαίνεται, η αντιπολίτευση είναι ότι μπορεί ένας πρωθυπουργός αυτά που λέει να τα εννοεί και να κάνει θεσμικά στο χρόνο που πρέπει τις εκλογές. Είστε σίγουροι εδώ θα είμαστε? Δεν έχει αναιρέσει. Έχει βάλει το παραθυράκι της τοξικότητας του κλίματος που δημιουργεί η αντιπολίτευση και μετά κάτι έγινε προφανώς, άλλαξε γνώμη και προσπαθεί να μας πείσει ότι τελικά ήταν η αρχική του στρατηγική. Αυτό που είπε ισχύει στο κέραιο, ότι δεν πρέπει να έχουμε ένα κλίμα τοξικότητας. Δυστυχώς το βλέπουμε καθημερινά. Άρα συνεχίσει αυτό το κλίμα τοξικότητας, θα αλλάξει πάλι η απόφαση? Όχι. Δεν θα αλλάξει, καμία. Εγώ ούτε λέω να ρωτήσετε τον κύριο Θεοχάρη αν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταρρεύσει. Έχει καταρρεύσει. Μας λέει μάλιστα από τη ΔΕΘ πέρσι ότι η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή, ότι λόγω της δημοσκοπικής κατάρρευσης δεν θα μπορέσει να καταφέρει και θα αποδράσει από τα προβλήματά της. Λοιπόν, κανένας, δεν έχουμε καμία απόδραση. Ο Πρωθυπουργός είναι εδώ, αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα. Την ακρίβεια την αντιμετωπίζουμε σαν ένα φαινόμενο δυναμικό και κάθε μήνα διευρύνεται η στήριξη στον κόσμο και μεγαλώνει, πλαταίνει ο κόσμος ο οποίος είναι μέσα στα μέτρα στήριξης. 722 εκατομμύρια μόνο για τον Ιούλιο. Ακούμε μια κριτική η οποία όμως δεν συνοδεύεται με πράξεις, διότι η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα είναι ότι υπάρχει εσχροκέρδεια στον τομέα της ενέργειας και όταν ψηφίζεται η εξαφάνιση της εξωροκέρδειας μέσω της εξαφάνισης της ρήτρας αναπροσαρμογής για να μπορεί ο κόσμος να καταλάβει ακριβώς πώς χρεώνεται και χωρίς κόστος να μπορεί να αλλάξει πάροχο, δεν το ψηφίζει ούτε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση λοιπόν είναι δίπλα στον πολίτη, όχι μόνο με τα επιδόματα. Πρέπει να μην το ξεχνάμε και αυτό. Η μείωση της ανεργίας κατά 5 μονάδες στηρίζει το εισόδημα των οικοκυριών. Η ανάπτυξη η οποία έρχεται, του τουρισμού, η υπερανάπτυξη, 7% στο πρώτο τρίμηνο. Συγκεκριμένο, ξέρουμε ότι τα προβλήματα είναι πολλά και ο κόσμος... Βεβαίως είναι πολλά τα προβλήματα. Τα αναγνωρίζει η κυβέρνηση. Δεν τα αντιμετωπίζει με επιδόματα. Τα αναγνωρίζει. Είναι βοηθητικά σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν τα αντιμετωπίζουμε μόνο με τα επιδόματα. Κύριε Θοχάρη. Στηρίζουμε στην ενέργεια, στηρίζουμε στα καύσιμα. Κάθε μήνα θα διευρύνει. Ο κύριο Θοχάρη είχε κάνει λόγο για πολύ δύσκολο χειμώνα, το δυσκολότερο χειμώνα των τελευταίων 50 χρόνων. Άρα είναι μια προετοιμασία για το τι θα περάσουμε και ότι δεν θα γίνει κάτι ως προς το να ελαφρύνουμε λίγο την τσέπη μας και όλα όσα θα αντιμετωπίσουμε σε σχέση με την ενεργειακή κρίση και όχι μόνο? Ο χειμώνας θα είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολος. Τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Η κυβέρνηση το αναγνωρίζει. Το να μειώνεις το 85% του βάρους, του πρόσθετου βάρους του λογαριασμού του ρεύματος, δεν το μηδενίζεις. Μένει ένα 15% που δυστυχώς τα νοικοκυριά θα πρέπει να το υπομισθούν. Προφανώς υπάρχει η επιβάρηση αυτή. Όμως δεν αφήνουμε το τιμόνι. Η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται σταθερότητα. Μία πηγή αστάθειας υπάρχει και αυτή δεν είναι από τα προβλήματα. Γιατί ο κόσμος κατανοεί ότι η κυβέρνηση είναι με ψηλά το κεφάλι, κατάματα τα κοιτάζει τα προβλήματα, έχει ορθώσει ανάστημα και στο διεθνές στερέωμα και δεν τη φοβίζει τίποτα. Το πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα της απλής αναλογικής. Έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ που δεν την πιστεύει την απλή αναλογική. Την θεσμοθέτησε μόνο και μόνο ως νάρκη για τη σταθερότητα της χώρας. Ελάτε, κύριε Θεοχάρη, για να προχωρήσουμε. Και κλείνω με αυτό. Αυτή την άρκη λοιπόν θα την απασφαλίσουμε στο συνταγματικό χρόνο, διότι ο Πρωθυπουργός είναι θεσμικός στο τέλος της τετραετίας. Κύριε Σκουρλέτη, σας είπε ο κύριος Θεοχάρης, ωραία τα λέτε. Η κυβέρνηση δεν φοβάται. Ότι δεν φοβάται, αν υπάρχουν όμως, σας ρώτησε και τα χρήματα για όλα αυτά που λέτε εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, εμένα με φοβίζει ότι βλέπω μια κυβέρνηση να μην φοβάται, γιατί δείχνει άγνοια κινδύνου. Όταν η χώρα μας, για παράδειγμα, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας έχει 22 μονάδες παραπάνω σε αυτό που ονομάζουμε σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη ενεργειακό πληθωρισμό, φαίνεται δεν έχει καταλάβει τίποτα από το λάθος δρόμος που έχει πάρει. Ο λάθος δρόμος ήταν η βίαιη απολιγνητοποίηση και η μεγαλύτερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο, όταν είχε προειδοποιηθεί να μην το κάνει αυτό.
Ο λάθος δρόμος ήταν όταν το βασικό εργαλείο που λέγεται δημόσια επιχείρηση ΔΕΗ κατάργησε το ΔΕΛΤΑ, δηλαδή το δημόσια. Σε αντίθεση, βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία. 100%. Εδώ κάνουν πολιτική, εδώ προσέξτε να δείτε, κάνουν πολιτική κατά της ακρίβειας με βάση τη μετοχή στο χρηματιστήριο, στο ταμπλό. Στο ταμπλό το ύψος της συμμετοχής της ΔΕΗ. Και τι μας νοιάζει λοιπόν, ο κόσμος τι θα κάνει. Ο κόσμος τι θα κάνει. Με τη μετοχή θα πληρώσει. Είναι κοστολογισμένα αυτά που λέτε, κύριε Σκουρλέτη, για να επανέλθουν. Απολύτως με ποια έννοια. Σας είπα πριν για τα 3,5 δισεκατομμύρια έσοδα, υπερέσοδα από τον ΦΠΑ, που ακριβώς εάν είχαν γίνει αυτά που σας είπα πριν, θα μπορούσε να είχαμε μειώσει αυτό το 12,1 του πληθωρισμού που έχει φτάσει στα επίπεδα του 93. Αλλά προσέξτε κάτι. Ένας τομέας, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να υποβοηθήσει σε αυτή την δύσκολη κατάσταση είναι ο τομέας της εργασίας. Κοιτάξτε να δείτε πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση αυτόν τον τομέα. Στον τουρισμό, για πρώτη φορά, τον τουρισμό που πηγαίνει καλά, ναι, είχαμε 5.000 νέα παιδιά τα οποία απαραιτηθήκαν από τη δουλειά τους όταν πήγανε, διότι δεν αντέχουν ούτε το χαμηλό ύψος των μισθών, ούτε τις άθλιες συνθήκες εργασίας. Στον πρωτογενή τομέα. Πηγαίνετε, ρωτήστε κάτω στην Κρήτη, στον κάπο της Μεσαράς, λείπουν 15.000 χέρια. Διότι αυτή η ιδεολειπτική. Υπήρχε και ο COVID όμως, κύριε Σκουρλέτη, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της πανδημίας πολλοί έχουν αλλάξει επάγγελμα γιατί δεν μπορούσαν. Όχι, όχι, δεν είναι δεν μπορούσαν. Παρετούνται. Γιατροί έμπειροι από το ΕΣΥ, 45, 50, 55 φεύγουν για το εξωτερικό. Μα αυτό, κύριε Θεοχάρη, επιχείρημα ότι είναι χειρότερα και στον υπόλοιπο κόσμο πρέπει να είναι και εδώ, έτσι δεν είναι επιχείρημα, κύριε Χρυστοδουλάκη. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι το φαινόμενο. Παρακαλώ. Για τον πρωτογενή τομέα, γιατί δεν ακούστηκε αυτό. Ναι. Πήγαν στον Περιφερειάρχη της Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, οι αγρότες του κάμπου της Μεσαράς και λένε: μας λείπουν 15.000 χέρια. Γιατί δεν δώσανε προσωρινές άδειες σε οικονομικούς μετανάστες. Η ιδεοληψία του κυρίου Βορύτη και του κυρίου Γεωργιάδη, η οποία υπονομεύει τον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, πρώτον, είναι αυτονόητο ότι σε πολύ δύσκολες συνθήκες που ζει ο ελληνικός λαός και πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας, οτιδήποτε πάει στην τσέπη του και τον διευκολύνει είναι σημαντικό. Δεύτερον, όμως, εγώ έχω μια ένσταση ως προς τη στρατηγική, η οποία λέει το εξής. Όταν, για παράδειγμα, επιδοτούμε, στηρίζουμε κάποιον για να πληρώσει το ρεύμα του, χωρίς να μειώνουμε την τιμή του ρεύματος, είναι σαν από τα δικά του λεφτά που έγιναν φορολογία, που επέστρεψαν σε εκείνον, τελικά χρηματοδοτούμε τον ηλεκτροπαραγωγό. Χωρίς τελικά, μέσω της στήριξης αυτής, της επιδοματικής εξάρτησης αυτής, να μειώνει το πληθωρισμός. Και εκεί είναι η ένσταση. Τι λέμε εμείς πάρα πολύ απλά, λοιπόν, ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει αφορά τη μείωση των έμεσων φόρων. Οι έμεσοι φόροι που είναι οριζόντιοι και δεν έχουν εισοδηματικά κριτήρια, ενέχουν άμεσα στοιχεία κοινωνικής αδικίας και ανισότητας. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Στα καύσιμα, τώρα, δεν γίνεται η βενζίνη στην Ελλάδα να είναι 2,5 ευρώ με έναν από τους χαμηλότερους κατώτατους μισθούς. Τρία χθες. Τώρα όμως. Στα νησιά ειδικά έχουμε και το καλοκαίρι. Δεύτερον, εμείς ζητήσαμε να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και στα τρόφιμα, στο ψωμί για παράδειγμα, στο 6% για 6 μήνες, για να υπάρχει μια ελάφρυνση έστω στα νοικοκυριά μας και στον κόσμο που πάει στο σούπερ μάρκετ και θέλει να πάρει τα στοιχειώδη, τα αυτονόητα, όχι ήδη πολυτελείας. Δεν το είδαμε αυτόν. Και να γίνει μια πολιτική σοβαρή που θα μιλήσει για ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, είτε αυτό λέγεται κατώτατος μισθός, στα επίπεδα που προτείνει η ΓΕΣΕ με βάση τα στοιχεία του Ινστιτούτου τους που μιλάνε για το 751, και ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των συνταξιούχων, που δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκοψε το ΕΚΑΣ και δεν είδαμε σε καμία περίπτωση αυτό σήμερα να ενισχύεται. Ναι, το επόμενο στοιχείο που μπαίνει, έχει να κάνει με το εξής. Ότι δεν γίνεται σε περίοδους κρίσης. Στα καλά να δισαυρίζουν κάποιοι και στα δύσκολα να μην χάνουν. Τι σημαίνει αυτό? Ζητάμε τόσο καιρό να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών. Mm-hmm. Ούτε καν έχουν υπολογιστεί και περάσανε τροπολογία να τα αλλάξουν τον τρόπο υπολογισμού προς τα κάτω. Ο Ντράγκη πρότεινε έκτακτη φορολογική εισφορά 10%. Έστω αυτό να κάνουμε. Εμείς προτείναμε με τροπολογία στη Βουλή ο πλαφόν στη ρήτρα προσαρμογής 10%. Τιμή του Μαΐου του 2021 να μην μπορεί να αυξηθεί πάνω από 10%. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Μόνο μια σαφής διατύπωση που αφορά τη ρήτρα προσαρμογής δεν έχει περάσει στους λογαριασμούς. Ακόμα περιμένουμε. Μάλιστα. Λεφτά λοιπόν για να κλείσω με το σκεπτικό μου. Υπήρχαν δυστυχώς. Βρέθηκε δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση του φόρου γονικής παροχής για 800.000 ευρώ περιουσία. Βρέθηκαν για την κατάργηση του συμπληρωματικού έμφυα για εκείνη την περιουσία 250.000 ευρώ. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι θέμα αδυναμίας των κρατικών ταμείων, είναι θέμα πολιτικών προτεραιότητων. Μια σύντομη απάντηση για να προλάβουμε να κάνουμε και ένα σύντομο κύκλο από ένα λεπτό στον καθένα για τα ελληνοτουρκικά που πιστεύω ότι εκεί συμφωνείτε, κύριε. Άμα προλάβουμε. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει και τη φορολόγηση των κρατών και την κατάργηση τη ρήτρα αναπροσαρμογής και δίνει πραγματική λύση. Το βλέπω μιλώντας με τον κόσμο.
Δεν έχει σημασία. Μα δεν έχει σημασία, διότι τα. Πρόθεση τουλάχιστον υπάρχει. Όχι πρόθεση. Υπάρχει ο νόμος, κύριε Χριστοδουλάκη. Υπάρχει ο νόμος. Και αυτά τα χρήματα δίνονται ήδη. Αυτά τα χρήματα δίνονται ήδη στον ελληνικό λαό. Ήδη τα 722 εκατομμύρια του Ιουλίου χρηματοδοτούνται και από αυτά. Οπότε από τον ελληνικό λαό χρηματοδοτούνται. Όχι από τους ελληνικούς. Αυτή είναι η διαφορά. Από τους όλα τα 690. Από τη φορολογία μας είναι. Τα 690 είναι από τους ηλεκτροπαραγωγούς. Από το Ταμείο Μετάβασης. Τα 690 λοιπόν είναι από τους ηλεκτροπαραγωγούς και τα 30 είναι από τον ελληνικό λαό. Μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, το βλέπω ότι ο κόσμος έχει ήδη ανακουφιστεί και βλέπει τη διαφορά στο ρεύμα. Θα δει και ακόμα περισσότερο τη διαφορά στη βενζίνη και φυσικά τη διαφορά προς τα πάνω θα δει στη βενζίνη. Με συγχωρείτε, κύριε. Με συγχωρείτε, αυξάνεται η διεύρυνση και τα 80 ευρώ που δίνονται. Κάθε μήνα και κάθε τρίμηνο αυξάνεται τα μέτρα που υπάρχουν. Κύριε Θεοχάρη, για να πάμε να κάνουμε ένα κύκλο να ολοκληρώσουμε. Ένα ευρώ δεν μένει. Ούτε ένα ευρώ δεν μένει στα δημόσια ταμεία. Κάθε ένα ευρώ γυρίζει στο. Μία κουβέντα για τα ελληνοτουρκικά. Αν περιμένουμε κλιμάκωση τις επόμενες ημέρες μέσα στο καλοκαίρι και αν είχε αυτή την ερμηνεία το μήνυμα που έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεθνοποιώντας το θέμα με τις προκλήσεις Μπαχτσέλη. Αναρωτιέμαι ποια κλιμάκωση να περιμένουμε. Δηλαδή, η κλιμάκωση είναι να πάρουν και την Ιταλία. Το επόμενο χάρτη. Είστε σε ένα χάρτη. Ναι, ο επόμενο χάρτη. Κλιμάκωση να έχουμε κάποιο επεισόδιο. Ο επόμενο χάρτη θα πρέπει να έχει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά να παίρνει και λίγο από την Ιταλία. Περιμένουμε κάτι τέτοιο. Πραγματικά, αυτό που περιμένουμε είναι ότι όσο πλησιάζουν προ τι δικέ του εκλογέ, φαίνεται οι εξαλωσύνε αυτέ θα συνεχιστούν. Ελπίζουμε για να. Ένα χρόνο δηλαδή εννοείται. Δυστυχώ αυτό είναι το κλίμα. Όσο οι δημοσκοπήσει δείχνουν στον Ερντογάν προβλήματα, θα τα εξάγει σε εμάς. Όμως εμείς δεν φοβόμαστε. Η χώρα είναι θωρακισμένη χωρίς τη στήριξη της αντιπολίτευσης, αλλά όχι όλης της αντιπολίτευσης, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Θωρακισμένη αμυντικά, είναι θωρακισμένη με συμφωνίες πολλαπλές και στρατιωτικές και οικονομικές και έχει γίνει πια ένα κέντρο της περιοχής, ένα κέντρο εξαγωγής σταθερότητας και θα συνεχίσουμε σε αυτό τον τομέα χωρίς να φοβόμαστε κοιτώντας την Τουρκία στα μάτια και δεν φοβόμαστε τις προκλήσεις αυτές. Κύριε Σκουλέτη. Ναι, δύο πράγματα. Καταρχήν, επειδή δεν μπορούμε να λέμε γενικά να περιγράφουμε την κατάσταση χωρίς να καταθέτουμε προτάσεις, εγώ θα έλεγα ιδιαίτερα για το θέμα των συνταξιούχων, δηλαδή οι άνθρωποι που κατάργησαν και δεσμευτήκανε το ΕΚΑΣ. Ναι, ναι, ναι. Η απόφαση Σαμαρά ήταν αυτή, ναι, το θυμόσαστε πάρα πολύ καλά. Το ψηφίσατε μαζί με τον Σαμαρά. Εσείς το καταργήσατε. Εμείς το θεσμοθετήσαμε. Εσείς το θεσμοθετήσατε, κάνατε την πρώτη δόση, τη δεύτερη δόση. Εμείς από το 2015 που ήταν η δέσμευση να καταργηθεί, το πήγαμε μετά από δύο χρόνια. Αντικαθιστώντα το. Μετά την περήφανη διαπραγμάτευση. Τρεις φορές στον Θεό δεν αφήνει να πει. Όχι ξανά αυτό το πράγμα. Δύο εναντίον ενός. Όχι, γιατί εγώ είμαι απέναντι στα ψέματα που λέτε. Πάρα πολύ απλό είναι. Αφού τώρα μόλις είπατε ότι είχατε δεσμευτεί μαζί με τον. Είπαμε ότι εμείς θεσμοθετήσαμε το ΕΚΑΣ. Αλλά προσέξτε. Και εσείς το καταργήσατε. Αλλά προσέξτε. Δεν έχουν κάνει δυστυχώς την αυτοκριτική τους. Τώρα λοιπόν τι γίνεται. Πάντα με ειλικρίνεια όμως. Αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε αυτή την αδικία και να ενισχύσουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους, υπάρχει ανάγκη νέων κοινωνικών πόρων στο σύστημα. Το ασφαλιστικό. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αντί λοιπόν να δώσουν το 49% του ΔΔΕ που έχει σταθερά έσοδα στη Maguire, ένα ξένο αυστριαλιανό φαντ, να τον δίνανε στον ΕΦΚΑ. Αντί την Αττική Οδό για 27 χρόνια που τη δώσανε σε διάφορα φαντ και διάφορες άλλες κατασκευαστικές εταιρείες, να τη δίνανε στον ΕΦΚΑ. Αντί το 30% των αρχαιολογικών χώρων, τα ειστήρια της χώρας μας, να πηγαίνουν δεν ξέρω εγώ πού, να πηγαίνουν στον ΕΦΚΑ. Αυτό είναι νέοι κοινωνικοί πόροι. Συγκεκριμένες λοιπόν προτάσεις. Συγκεκριμένες προτάσεις για νέους κοινωνικούς πόρους. Το δικό σας υπερταμείο πάνε 99 χρόνια. Για τα θέματα ελληνοτουρκικά. Το υπερταμείο σας. Για τα θέματα ελληνοτουρκικά. Τελευταία σας τοποθέτηση. Τελευταία μου τοποθέτηση. Για να προλάβει ο κ. Χριστοδουλάκης, γιατί θα πάμε σε διάλειμμα. Ελάτε. Μην χάνουμε χρόνο. Εδώ χρειάζεται σοβαρότητα. Οι κινήσεις που έχει κάνει στην εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση δεν παίρνουν την αντίστοιχη υποστήριξη που θα έπρεπε από τους συμμάχους μας. Είναι ετεροβαρής. Δίνει περισσότερα χωρίς να παίρνει την αντίστοιχη υποστήριξη. Τι θα έπρεπε να γίνει. Είναι ένας λάθος, είναι μια λάθος στρατηγική, όπως είναι λάθος η στρατιωτική εμπλοκή με την Ουκρανία. Αυτό λοιπόν το επιβάλλει ιδιαίτερη δική μας θέση να έχουμε μια διαφορετική στάση. Λοιπόν, νούμερο ένα. Αυτό που έγινε με τους χάρτες που είδαμε χθες είναι χυδαίο, είναι προκλητικό, είναι ανιστόρητο. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε όλοι απόλυτα καθαροί, δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς. Πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Θεοχάρης, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι στην αντιπολίτευση. Εμείς στον πατριωτισμό μας δεν κάνουμε ούτε εκπτώσεις ούτε συμβιβασμούς. Λέμε όμως το εξής πάρα πολύ απλό, ότι η εξωτερική πολιτική
εκτός από επικοινωνιακή, πρέπει να είναι και αποτελεσματική. Το λέω αυτό γιατί όταν είχε πάει το Μάρτιο, για παράδειγμα, πρωθυπουργός στην Κωνσταντινούπολη σε αυτό το γεύμα, μοιαστήκαμε όλοι για το τι είχε το μενού και πόσο ευχάριστο ήταν το κλίμα ή το τσάι που παρήγγειλε, αλλά δεν μάθαμε ποτέ θεσμικά, όχι δημόσια, θεσμικά, τι συζητήθηκε. Όταν πήγε στο Κογκρέσο και μίλησε, είδαμε πάρα πολλές φωτογραφίες από χειροκροτήματα και ενθουσιασμό, αλλά δεν πήραμε πρακτικές δεσμεύσεις. Και αυτό αποτυπώθηκε στην Ισπανία. Αποτυπώθηκε στην Ισπανία αυτό, όπου δυστυχώς ο Biden μίλησε ότι προχωράει το πρόγραμμα που αφορά την αναβάθμιση των F-16. Άρθηκε κάθε θέμα που αφορά το εμπάργκο όπλων στην Τουρκία. Εντάσσονται πλήρως στον αμυντικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ. Δεν είδαμε κανέναν στην πράξη να είναι δίπλα στα δικαιώματα της χώρας μας, όπως αυτά προκύπτουν αποκλειστικά και μόνο από το Διεθνές Δίκαιο. Πρέπει να είμαστε συντεταγμένοι, αλλά να μην γυρνάμε πίσω μόνο με φωτογραφίες, να γυρνάμε με αποφάσεις, δεσμεύσεις. Ξεκάθαρο, κύριε Χρυσοδουλάκη. Τα δίκαια της χώρας. Μισή κουβέντα πρέπει να πούμε σε διάλειμμα. Το πρόγραμμα των F-16 μας έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν πάει ο Πρωθυπουργός στην Αμερική ότι όπου να είναι υπογράφεται. Πού είναι αυτό το πρόγραμμα? 35 γερουσιαστές έχουν στείλει επιστολή. Επίσημα το είπε. Μακάρι, 35 γερουσιαστές. Όλοι αυτοί γερουσιαστές. Να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε. 35 γερουσιαστές έχουν επιστολή που αντιτίθεται. Το Κογκρέσο κάνει κουμάντο και ξέρετε πολύ καλά ότι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είναι ο Μενέντες. Αλλά η πρόθεση του, του Προέδρου της Αμερικής είναι σε αντίθετη κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε και τους τρεις σας. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Όμορφο διάλογο.